ζωή σας σήμερα. Είναι ιδιαίτερη η εμπειρία να γνωρίσει κανείς από κοντά έναν μεγάλο καρδιοχειρουργό. Όταν μάλιστα μιλάμε για έναν χειρουργό ο οποίος χειρούργησε μέχρι σήμερα πάνω από 14.000 άπορα παιδιά σε όλο τον κόσμο εντελώς δωρεάν, τότε μιλάμε για εμπειρία ζωής. Νιώθω πραγματικά τυχερή που είχα την ευκαιρία να ζήσω από κοντά, εντός και εκτός χειρουργείου, τον καρδιοχειρουργό που αποκαλείται από πολλούς ως Άγιος Άνθρωπος. Δείτε τον Αυξέντιο Καλαγκό να μιλά στην κάμερα του Sky για τον σκοπό που θα επισκέπτεται μία εβδομάδα κάθε μήνα την Ελλάδα. Σκοπός είναι μία εβδομάδα κάθε μήνα να βοηθάω την χώρα μου, την πατρίδα μου. Ξέρετε, ως Έλληνας της Διασποράς, έχω αυτή την ευαισθησία προς την πατρίδα, προς την γλώσσα και προς την θρησκεία. Αυτό είναι. Και με τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας έβαλα στο φιλανθρωπικό μου έργο και την Ελλάδα για να μπορέσω να βοηθήσω την χώρα, να βοηθήσω τις οικογένειες. Ξέρω που υπάρχει μια ορισμένη έλλειψη στην παιδοκαρδιοχειρουργική. Αυτός είναι ο σκοπός. Γι' αυτό αφιλοκερδός προσπαθώ να βοηθήσω αυτές τις οικογένειες. Ο Αυξέντιος Καλαγκός από πολύ μικρός στα πρώτα του βιώματα έμαθε τι σημαίνει ανθρωπισμός. Από τον ίδιο τον πατέρα του, ο οποίος ήταν και εκείνος γιατρός, πήρε το καλύτερο παράδειγμα προς μίμηση για την προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Μιλώντας μαζί μας, θυμάται εκείνες τις εικόνες με συγκίνηση. Όταν χάσαμε τη μητέρα μας, ήρθε, τα παράτησε και άνοιξε το γιατρείο του στο σπίτι, στον Άγιο Στέφανο, και εκεί πέρα 2-3 μέρες κάθε εβδομάδα κοίταζε ασθενείς, φτωχούς ανθρώπους. Ο κήπος ήταν γεμάτος. Δεν είχαμε την ικανότητα να βγούμε με την αδελφή μου να παίξουμε στον κήπο. Ήμασταν μέσα στο σπίτι και βλέπαμε τι είναι αυτός ο κόσμος, στον κήπο μέσα, και αφήστε το γεγονός που κοίταζε δωρεάν αυτούς τους ασθενείς, έβγαζε και από την τσέπη του και δίνει και τα λεφτά του για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Τώρα, μεγάλωσα με αυτή την διδασκαλία, με αυτή την φιλανθρωπική εικόνα του πατέρα μου, και μετά ήταν μέσα στην φύση μου. Ήταν κάτι το φυσιολογικό. Τι πιο όμορφο μάθημα για εσάς τους γονείς. Δώστε το καλύτερο παράδειγμα στα παιδιά σας και κάντε τα να σας θαυμάσουν για ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο αγαθό. Έτσι θα τα προετοιμάσετε ώστε να μην είναι μόνο οι καλύτεροι, αλλά να είναι και οι πιο χρήσιμοι πολίτες. Αν θέλετε να μάθετε τι απαντά ο Αυξέντιος Καλαγκός για την φιλανθρωπία στην ιατρική, αλλά και τι παίρνει πίσω ως αντάλλαγμα από τα παιδιά που χειρουργεί δωρεάν, σας περιμένω πάλι αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε σας εύχομαι ολόψυχα να έχετε όλοι σας υγεία πάνω απ' όλα.